κορίτσια! Γεια σας κορίτσια! Γεια σας κορίτσια! Γεια! Όπως βλέπετε έχουμε μαζί μας και ένα αγόρι. Αγόρι. Το Θεοδόσης. Εμένα, το κούμα, ο οποίος αντιπροσωπεύει σήμερα το αντρικό κοινό. Ήρθε εδώ. Αυτό το μικρό ποσοστό. Αυτό. Είναι και ο Άρης που γάβλησε μόλις τώρα. Ξέχασα τι ήθελα να πω. Είμαστε εδώ λοιπόν σήμερα μαζί σας, παρέα σας, αντάμα σας. Δεν φωνάζω, για να παίξουμε το μάντεψε ποιος, ένα παιχνίδι το οποίο ναι μεν το έχω δει και στο YouTube αλλά το εμπνευστήκαμε, θα τολμήσω να ομολογήσω, από το γνωστό παλιό παιδικό παιχνίδι το μάντεψε ποιος με τα καρτελάκια. Τι γίνεται τώρα, έχουμε γράψει όλοι σε ένα χαρτί που δεν ξέρει ο επόμενός μας και ο προηγούμενός μας θα μας κολλήσει στο κούτελο. Έλα λίγο σοβαρότητα. Και θα προσπαθούμε με ερωτήσεις που θα κάνουμε, με ναι ή με όχι. Καταρχάς να ρωτήσω κάτι, θα απαντάμε όλοι στο όχι. Ναι και στο όχι, ή αυτός που μας το έχει βάλει. Αυτός, όχι. Τι αυτός εννοείς. Μας το έχει βάλει. Ωραία. Αυτός που μας το έχει βάλει, ναι. Πάμε άλλη μια φορά. Λοιπόν, και θα προσπαθούμε λοιπόν με ερωτήσεις που απαντιούνται με ναι και όχι, να μαντέψουμε ποιος είμαστε. Τώρα λοιπόν μας βλέπετε, θα κάνω πάλι το ίδιο, τώρα λοιπόν μας βλέπετε με καθαρά κούτελα και τώρα... Και τώρα μας βλέπετε με χαρτάκια στο κούτελο, έτσι πεντάμορφοι που είμαστε όλοι. Λογικά, δεν ξέρω βασικά αν θα πιάνει η κάμερα του τι γράφει το καθένα, αλλά στην περιγραφή του καθενός θα βλέπετε τη λεζάντα από κάτω. Οπότε θα ξεκινήσουμε με το Θεοδόση. Θεοδόση. Που θα ρωτάει τη Ράνια. Την πλειοψηφία. Λοιπόν, πάμε. Ρώτα με Θεοδόση. Είμαι άντρας ή γυναίκα, νομίζω ότι είναι. Ναι ή όχι. Είμαι άντρας. Ναι. Είσαι! Είμαι! Ναι. Είμαι. Ναι, είμαι τραγουδιστής. Όχι. Είμαι ηθοποιός. Όχι. Είμαι πολιτικός. Ναι. Είδες που με πήγα μέσα. Ναι. Είμαι ξένος. Όχι. Είμαι Έλληνας. Ναι. Ο Κώστας ο Σιμίτης. Όχι. Δεν αρχίζεις να μαντεύεις. Όχι. Κοντά είμαι. Δεν αρχίζεις να μαντεύεις. Σε εποχή. Κλάρα μου. Όχι. Είμαι πιο παλιός. Όχι. Είμαι πιο νέος. Όχι. Τι όχι, μωρή! Sorry για το... Όχι! Είπε μωρή! Όχι, όχι! Περίμενε! Δεν μπορώ να σας λέω μετά και τι να κάνω. Θα με κρατώ, ναι! Αρχόνταμε, δεν ξέρω τι να κάνω. Πες ρε με δεν είναι το προσεγγιστής να προχωρήσουμε στον επόμενο και να ξαναγυρίσουμε. Θα το χάσουμε. Θα ξεχάσω. Ωραία, ρώτα. Δεν μπορώ να βλέπω ποιος είσαι. Πώς είσαι έτσι, μα! Είναι πολιτικός λοιπόν. Ναι. Είμαι στο Πασόκ. Ναι. Ναι. Α! Ναι. Α! Ναι. Δεν ξέρω ρε παιδιά, είπα! Μέχρι να το ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Μετά από την το παλιό Πασόκ. Ναι. Τώρα δεν είμαι πλέον. Όχι. Ζω. Ναι. Οι γονείς από το χαρτάκι πάνε ακριβώς τις κόρες των μαριών του. Ζω. 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 Μετά από σένα ζω. Είσαι ψηλός. Δεν με διαφέρει. Δεν κοιτάω το ύψος εγώ σε έναν άνθρωπο. Δεν με διαφέρει είμαι το ύψος. Είμαι αθήνατος. Είμαι χοντρός. Είμαι ο Παγκαλός. Ναι φίλε. Ναι φίλε, είμαι ο Παγκαλός. Είναι καλό επίσης αυτό, έτσι το χωρίζεις. Είμαι ο Παγκαλός. Είσαι ο Παγκαλός. Επόμενος λοιπόν, να μπορεί να το ξεκολλήσει, το βρήκα. Σίκεν πιλ. Κάνει το μπικίνι, τέλειο κορίτσια. Πάμε. Είμαι γυναίκα. Το Θεοδόση ρωτάς. Με λένε Φωτεινή. Λάθος που σαν είμαι γυναίκα. Όχι. Είμαι άντρας, ρε. Από πού είσαι. Είσαι καθήκη. Όχι. Είμαι ηθοποιός. Όχι. Είμαι τραγουδιστής. Ναι. Είμαι χοντρός. Όχι. Είμαι γνωστός. Ναι. Ναι. Πολύ γνωστός, άντε να βοηθήσω. Είναι όμορφος. Δεν είσαι και πάρα πολύ γνωστός. Όχι, όχι, είναι, είναι. Τι είμαι τέλος πάντων. Όχι, είναι, είναι, είναι. Εντάξει παιδιά, δεν είναι και ο Πάριος. Είναι. Έλληνας. Από τι ρωτάς κάτι. Έλληνας. Είμαι Έλληνας τραγουδιστής. Είμαι μεγάλος ηλικία. Ναι. Έχεις μπει στο πετσί του ρόλου. Είμαι όμορφος. Όχι. Όχι. Αντικειμενικά, ας είμαι όμορφος. Όχι. Είμαι λαϊκό. Είμαι λαϊκό. Εγώ δεν θα σε κοίταγα. Καλά, εσύ
Καλά, εσύ είσαι εσύ. Είμαστε κρυφομακρίτσες. Λοιπόν, θα σου πω, είμαι λαϊκός. Ναι. Ναι. Βαρύ λαϊκός. Ναι. Ζωό. Ναι. Μιλήσαμε το ζωό και βασιλεύεις. Ζωό και βασιλεύω, ε. Αλλά δεν είμαι πολύ γνωστός. Όχι. Είσαι. Είσαι. Δεν είσαι γνωστός με την έννοια που δεν είσαι πολύ της κυκλοφορίας. Δεν είσαι... Αλλά είμαι παλιός, έτσι έχω επιτυχίες. Δεν θα σε βάλω να σε ακούσω συνέχεια κάθε μέρα. Θα είμαι αγαπημένος σου. Ναι. Έχω πολλούς αγαπημένους όμως. Μην το πάρετε σαν ερώτηση ότι είναι σημαντική ερώτηση αυτή. Είμαι αγαπημένος σου. Καθόλου. Το με συγχαίρεσαι. Κοίταξε να δεις. Έχω τραγουδήσει τα τραγούδια. Έχω τραγουδήσει τραγούδια σου και τώρα θυμάμαι, ας πούμε, τραγούδια. Τα είμαι αγαπημένος σου. Όχι. Κανένα δεν με αγαπάει. Είμαι αγαπημένος. Νομίζω πως όχι. Ποιος είμαι τέλος πάντων. Είμαι αγαπημένος μου. Εγώ δεν ξέρω. Όχι. Νομίζω πως όχι. 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 Με συχαίνομαι. Όχι. Να χαρακωθώ. Όχι. Όχι. Εντάξει, παιδί μου. Όχι. Δεν πρέπει να ρωτήσεις. Ναι, συγγνώμη, συγχαίνομαι. Όχι. Ρωτάει όλους τους άλλους, ξέρω το Θεοδός. Θεσμένο. Όχι, όχι, αγάπη μου. Έχω πει κανένα τη ριντάχτα ή με τη σκλαψό. Έχει πει πολλά. Όχι, έχεις πει τη ριντάχτα. Έχω πει τη ριντάχτα, αλλά είναι. Αλλά είναι. Δυνατός. Είναι δυνατός. Είναι για να. Ναι, ναι. Όχι! Ρίξε μια παιδιά, ρε Βασιλάκη. Πες μας την Καρδένια. Το τερλέγκα μου έβαλε. Πες μας την Καρδένια. Και δεν είναι αγαπημένος ο τερλέγκας. Είναι ο τόπο αγαπημένος που μου λες εγώ και πολλούς για να με μπερδέψεις. Πάμε. Λοιπόν, και αφού βρήκε και η Κατερίνα, πάμε στην Μαρία. Λοιπόν, είμαι γυναίκα. Είσαι γυναίκα. Εντάξει. Ησύχασε. Είμαι ξανθιά. Έχεις πέρασει από όλες τις αποχρώσεις. Δεν με βοηθάς. Τώρα είσαι καστόρα. Τώρα τι είμαι, ξανθιά. Όχι. Μελαχρινή. Όχι. Κόκκινα μάλα. Όχι. Άλλο δεν υπάρχει. Πράσινα. Όμπρε. Καστανή. Καστανή, ναι. Είναι καστανή. Ναι, ναι, ναι. Είναι καστανή, ε. Ναι. Καλά, δεν νομίζω ότι μπορεί να την έχει. Αυτό σε ενδιαφέρει. Ρώτησα αν είναι γυναίκα. Ωραία. Είναι τραγουδίστρια. Ναι. Είμαι τραγουδίστρια. Τον ήρωα μου. Έλα, πάμε να κάνουμε. Τον ήρωα μου! Πάμε να κάνουμε ντουέτο. Έχουμε κάνει ντουέτο. Είναι παλιά. Αγάπη μου, ναι. Έχετε κάνει παλιά. Είμαι παλιά. Είμαι παλιά. Είμαι παλιά. Ναι, λοιπόν. Λίγο τι έχουν κάνει ντουέτο. Είναι μεγάλη ηλικία. Κοίταξε να δεις τώρα. Κοίταξε να δεις τώρα. Μεγάλη ηλικία. Εντάξει, δεν είσαι και μικρή, αλλά ναι. Αλλά είσαι και Κλάρα Μπέλ. Ναι, ναι, είσαι όμως μεγάλη. Αυτή η γυναίκα, δηλαδή εγώ, είμαι αυτή που έφερε το παντελόνι στις γυναικείες ενδυματολογικές. Περίμενα να τον κουκλάρω. Ερώτηση παγίδα. Δεν ξέρω, αλλά νομίζω, όχι. Ποια είναι αυτή που λες? Μαρινέλα. Όχι! Γνώστες όλοι! Όχι, δεν είσαι τόσο μεγάλη. Δεν είσαι τόσο μεγάλη. Δεν είσαι τόσο μεγάλη. Και δεν είσαι και αυτού του ρεπερτορίου. Γιατί βοηθάς, πρέπει να σε ρωτήσει. Ωραία. Εσύ με πετάγησε. Ό,τι θέλω θα κάνω. Ωραία, πάμε πάλι. Με τα πιάτα. Ένας πάντα άλλος μπορεί να κάνω τι θέλω. Ποια είναι περτορίου. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι αυτό είναι το τελικά αυτή είμαι. Τελικά και μου το κρύβονται. Είμαι δηλαδή. Τι είσαι, αλλά τι είσαι. Ρωτάει. Ακούμε από εδώ και θα λέμε, μα ποιος είμαι τέλος πάντων. Ρωτάει αν ακούει αυτό το είδος. Αν το υποσυνείδητό της είναι αυτό που είναι πρέπει. Ναι, ρε παιδί. Ναι, ναι. Το ακούω. Πρέπει να είσαι πολύ... Πρέπει να είσαι μεθυσμένη, ρε παιδί. Εσύ μη μιλάς. Πρέπει να είσαι χάλια. Χάλια. Ναι, δεν είναι σαν το Χατζιγιάννη που πες να το βάλεις και να πεις και δύο κομματάκια. Ξέρω εγώ. Είναι παλιά. Είναι παλιά. Είναι παλιά. Δηλαδή στο μαγαζί που πηγαίνουμε εμείς πρέπει να σε παίξει. Μετά τις 4. Μετά τις 4. Σίγουρα. Κι αν. Και έχουμε συνεργαστεί σου λέω. Με τον Τερλέγκα. Και έχουμε συνεργαστεί. Δεν ξέρω ποια έχει συνεργαστεί με τον Τερλέγκα. Excuse me. Εντάξει, ούτε εγώ θα το ήξερα. Εγώ στην τύχη το είπα ότι έχουν κάνει συνεργασία. Όχι, όχι. Αλήθεια. Ναι.
Δεν έχουν βγάλει κάποιο δικό του τραγούδι όμω. Έχω παχύνει από τότε. Πίστα. Όχι, όχι, δεν έχει παχύνει, αντιθέτω. Έχω δυνατήσει. Κάνει διάφορα. Κάνει διάφορα. Ναι, ναι, διατηρήσει πολύ καλά. Είσαι διατηρητέ. Είσαι πολύ πράσινο σταυρό. Έχω να τραγουδήσει στα μπουζούκια με τον Τζαλική. Όχι ψέματα με τον Κουρκουλή. Με τον Κουρκούλη. Τι ερωτήσεις είναι αυτές που κάνω. Περίμενε με τον Κουρκούλη, δεν νομίζω. Ο Πάτυρος Λαρούς Μετάνοια. Δεν νομίζω. Της πίστας. Google. Μπορώ να αναμαντεύσω έτσι. Ναι, μάξε να αναμαντεύσω. Ποιος είναι η Θεοδωρίδου. Όχι, μάτα μου. Δεν είναι η Θεοδωρίδου. Ποιο είναι η Θεοδωρίδου. Πιο μεγάλη τη Θεοδωρίδου. Πιο μεγάλη. Ναι, είπαμε, δεν είναι Μαρινέλα, αλλά μην το ξεφυλίσουμε κιόλα. Είσαι ανάμεσα από Μαρινέλα και Θεοδωρίδου. Στη μέση. Και σε άλλο ρεπερτόριο, σου λέω 6 ώρα το πρωί. Δεν έχετε πάει μαζί για καφέ, δεν την ξέρουν όλοι. Μα δεν την ξέρω. Έχει μάλιστα και να τη βοηθήσω λίγο. Όχι, πώς θα τη βοηθήσει. Την χαρακτηρίζουν και κάπως στη νύχτα. Μπράβο, ναι. Ναι, ναι. Έχει έναν όρο. Όλο, είσαι ένα όρο μόνη σου. Ναι, μόνη σου. Ισχύει. Αγόρια και λάθο. Όχι, όχι, όχι. Ελεγχιστική, θα σπάσει παλιά. Είσαι μια προσωπικότητα για την πίστα. Έχει μια ορολογία μόνη σου. Αυτό εντάξει. Έχει και μια ιδιαιτερότητα. Ναι, αλλά πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχει άνθρωπο που δεν σε ξέρει. Και δεν υπάρχει άνθρωπο. Είτε σε ακούει είτε δεν σε ακούει. Και δεν υπάρχει άνθρωπο είτε σε ακούει είτε δεν σε ακούει που δεν έχει τραγουδίσει και ένα κομμάτι σου, παιδί μου, πάνω στην καψούρα του. Ναι, ναι, ναι. Μα πώ θα έλεγα να το πω. Θα ξέρω να τραγουδάω σε λίγο. Έχουν γίνει και διασκευές τα τραγούδια σου. Έχει πάει και έξω. Έχει πάει και εξωτερικό. Ναι, ναι. Και στην Τουρκία έχει πάει. Πόσο καλά κάνει ερωτήσεις και εμείς απαντάμε με δύο. Έτσι θα το παίξω το παιχνίδι. Στην Τουρκία έχω πάει. Ναι, ναι. Ρε παιδιά, τι να σας πω τώρα, έχω χάσει την προσωπικότητά μου. Να κόψεις τα ποτά. Ρε παιδιά, να τραγουδήσουμε κάτι. Όχι, τι να τραγουδήσουμε, θα το βρει αμέσως. Άμα να τραγουδήσουμε, να βάλουμε το τρόπο. Λοιπόν, ας την καθοδηγήσουμε σε ένα τραγούδι της. Ένα τραγούδι σου έχει σχέση με την άνοιξη και τα λουλούδια. Θα'ναι σαν να μπαίνει. Κοντά είσαι με τη βόση σου, αλλά δεν είναι η βόση. Και τα λουλούδια είναι. Μαρία Μισελ Μπέν. Σου λέω, ό,τι σε ακούνε, έχεις τη ώρα το πρωί στα μπουζούκια. Αφήστε με, αφήστε με. Θα'ναι σαν να μπαίνει άνοιξη. Και κατεβάζεις και δυο ουσκάκια. Αφήστε με μετά. Είσαι χωρισμό. Έχει παντρευτεί. Δις. Δεν είναι πούσι! Έλα μου τέλει! Και με τον δεύτερο άντρα της έγινε ολόκληρο θέμα. Αααααααα! Τι σε παντρευότανε! Τα βρίσκει και τα ξαναχώρισε. Τα βρίσκει και τα ξαναχώρισε. Έλα! Έλα! Η Άντζελα Δημητρίου! Εντάξει! Είσαι μας γκάστρος ή θα πει αυτό το πράγμα. Έπρεπε να σου πει άλλη το κουτσοβολιό ότι χώρισε τα όσπρα εγώ. Ναι, αυτό είναι εδώ. Έλα, βγάλε το Άντζελα. Άντζελα, κατά τα άλλα είναι το μάντεψε ποιο. Άντζελα Δημητρίου, λοιπόν. Πάμε. Ωραία. Καλησπέρα. Είμαι η και λέγομαι. Για πάμε. Είμαι άντρα. Τι άθιδο. Είμαι γυναίκα. Δόξα τω Θεώ. Είμαι ζωντανή. Όχι. Θεό χωρέσμα. Όλοι μα φάγαμε στην κηδεία. Φάγαμε, φάγαμε. Λοιπόν. Δηλαδή πια. Είμαι ηθοποιός. Ναι. Είμαι η Αλίζα Μπουκιουκλάκη. Ναι, πού φύγες, έλα. Πλάκα κάνετε. Δεν τσεχρώνονται. Για δεν υπάρχει. Έτσι το παιχνίδι. Εντάξει ρε, αυτά είναι παιχνίδια. Δεν το πιστεύω. Σοβαρά μιλάς τώρα. Ναι, τι πλάκα κάνετε. Αλλιώς ξεπέρωσα τώρα. Τρία δευτερόλεπτα δεν έκανε. Δύο ερωτήσεις και το βρήκε. Μανίτσα. Εντάξει, για να δω. Α, ναι. Μην πας πολύ πίσω γιατί δεν ξέρω ακόμα τι στο πλάνο. Ωραία. Είμαι άντρας. Ναι. Είμαι άντρας. Λίγο τη φράτζα. Ναι, δεν είπαμε, είσαι άντρας. Αλήθεια τώρα. Έλληνας. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Ηθοποιός. Είσαι και από αυτό. Τραγουδοποιός. Και από αυτό. Νέος. Σχετικά ναι. Πάνος Μουζουράκης. Όχι. Μη μαντεύεις με τη μία. Δεν έχουν όλη την ίδια τύχη με μένα. Μπράβο. Όχι. Ξανθός. Όχι. Σταράτος. Όχι. Καστανόξανθος. Κάποτε. Κάποτε. Ίσως. Όχι, κάποτε ήταν. Κάποτε Μόρο. Ήταν. Γκριζομάλης. Όχι. 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 Ρε παιδιά. Δε ναι. Έχω αντάβιες. Όχι. Φαντάζομαι το συγκεκριμένο. Αφήστε το μαλλί. Πάμε σε κάτι άλλο. Ωραία. Είναι ψηλός. Κανονικός θα έλεγα. Δεν είσαι και το πρωτομπόρι.
Πιάστε κόκκινο. Και δεν θα βρείτε εδώ μέσα. Μα πού θα βρω το κόκκινο εδώ μέσα. Είμαι στρουμπουλός. Κάποτε ήσουν απαχής για τα δεδομένα σου, αλλά δυνάτησες. Ήμουν απαχής για τα δεδομένα. Εντάξει, ήσουν λίγο, απλά λίγο με καμπύλες και εσύ τώρα. Δεν ήσουν και χοντρούλη. Έχω παίξει σειριάλ στην τηλεόραση. Ναι. Και θέατρο. Ναι. Στην τηλεόραση έχει και ταινία. Ταινία όχι. Όχι ταινία. Ίσως έχεις παίξει σε κάποιες ταινίες τύπου για 5 λεπτά, αλλά δεν σε θυμάμαι εγώ τώρα. Δεν είναι τόσο γνωστός πολύ. Ναι. Πολύ. Και πολύ αγαπητός. Μη συμπληρώνεις, αυτό ήθελα να πω. Όμορφος. Εμένα μου αρέσεις. Και εμένα μου αρέσεις. Σαν όμορφιά. Ναι. Εμένα δεν μου αρέσεις. Εμένα δεν μου αρέσεις. Θα με παρεξηγήσουν ή τίποτα άλλο. Έχεις ένα τύπο, κοίτα, δεν είσαι και ο αλεντελόν, απλά έχεις ένα τύπο ρε παιδί μου. Δεν είσαι άσχημο. Ηλικιακά είμαι γύρω στα 35. Ναι. Με ξέρω. Ναι. Με ξέρω. Ναι. Μαζί τα λέγατε χθες. Μη βοηθάς γιατί είναι εύκολο. Γιατί μου αρέσει. Είναι τραγουδοποιός μου, με έχεις κολλήσει με αυτό δηλαδή. Τι έχεις κάνει, είναι απ' όλα ρε παιδί, έχεις κάνει κι άλλα. Τι άλλο μπορεί να έχει κάνει. Τι έχεις κάνει. Χορεύω, στα σύρια. Χορεύεις που κύριε. Στα σύρια λόγια. Όχι. Στις ταινίες. Δεν έχεις κάνει ταινία. Δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε. Έχεις κάνει κι Αλσχάιμερ. Θέατρο. Κι άλλα έχεις κάνει. Ναι, θέατρο, πολύ θέατρο. Όχι. Πολύ θέατρο. Πολύ θέατρο. Τώρα τελευταία παίζω κάποια παράσταση. Ναι, τα τελευταία χρόνια. Είσαι και στην τηλεόραση. Δεν είμαι μελαχρινός. Όχι. Δουάζ έχω. Όχι. Α, δεν ξέρω. Όχι. Ναι, δεν φαίνεται. Είναι αυτά που θα εμφανεί. Θα εμφανεί, δεν είναι. Τώρα, παντρεμένος είμαι. Όχι. Όχι. Εγώ σε παντρευόμουν άνετα πάντως. Θα με βρω ποτέ. Στη Φωτεινή, η Φωτεινή σ' αγαπάει. Δηλαδή, ας πούμε. Όχι. Όχι, δεν είσαι ζεμπρενιέ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Όχι τύπου μακρύς, αλλά σε γουστάρω πολύ, ρε παιδί μου. Σαν χαρακτήρα, σαν προσωπικότητα. Θα ήθελα πάρα πολύ να σε έχω φίλο. Ναι, και εγώ πάρα πολύ. Εγώ πεθαίνω με την πάρτι. 35 είπαμε. Ναι. Πεθαίνω με την πάρτι. Εκεί γύρω τώρα, μην το δέσουμε. Είσαι... Μαθαίνεις, είμαι. Όχι. Η φάτσα της θα είναι. Πεθαίνω με την πάρτι σου. Γελάμε, συνδιασκεδάζουμε. Δεν είναι ζεμπρεμιέ. Παίζει τηλεόραση, είναι τραγουδοποιός. Τα κάνει όλα είναι και στην τηλεόραση τώρα. Είναι και στην τηλεόραση τώρα. Τώρα είναι στην τηλεόραση. Και ήτανε και θα είναι και γιατί ήταν... είναι το αγαπημένο ήτανε... παιδί της τηλεόρασης. Τι άλλο μπορείς να δεις τηλεόραση. Ήτανε καθημερινά, ήτανε καθημερινά και πήγε Σαββατοκύριακα. Δεν βλέπει η Ράιντ τηλεόραση. Παιδιά, δεν βλέπω τηλεόραση. Ωραία, αγάπη μου. Ήσουν καθημερινά όμως. Να σε ρωτήσω κάτι. Ας πάμε πάλι προς τα πάνω. Πάμε στο σπίτι. Γιατί βλέπω ότι το έχεις. Στην εμφάνιση. Πάμε προς τα πάνω. Ρώτα την εμφάνιση. Ωραία. Λοιπόν, είπαμε, ψηλός δεν είμαι, κοντός δεν είμαι, κανονικός είμαι, ήμουν απαχής, αδυνάτησα. Ναι, μην φανταστείς όμως τίποτα θορυκτό. Στρουμπουλός. Ούτε μωρέ, έτσι λίγες καμπύλες είχες. Τι σπατάκια σου είχες. Λίγο σου στέρευε το παντελόνι. Γυμνασμένος είμαι. Όχι, καλέ. Αλλά δεν είσαι τυχλαπάτσας. Είμαι γλυκούλης όμως. Πολύ. Πολύ γλυκούλης. Μελαχρινός δεν είμαι. Όχι. Ξανθός δεν είμαι. Καστανόξανθος δεν είμαι. Όχι. Δεν υπάρχουν άλλα πράγματα. Ναι, και καλά πρέπει να έχεις μαλλί! Τα γένια σου ήταν. Τα γένια κάποτε. Τα γένια μου ήταν, αλλά δεν τα έχουμε δει ποτέ. Το έχεις πει σε συνέντευξη. Τα έχουμε δει. Έχει ξυρισμένο κεφάλι. Τα έχουμε δει. Τα οποία δει. Ναι. Ξυρισμένο κεφάλι. Έλα. Είμαι μουτσινά. Ναι. Δηλαδή πραγματικά. Στρουμπουλός και αδυνάτησα. Τιμενεγάκι. Τιμενεγάκι ήταν. Ναι. Δεν έφυγε το παντελονάκι του, το αγόρι μου. Και μετά έγινες παλματσέτο. Αχ, παλματσέτο. Και όσο για το γυμνασμένο, έχω μια ένσταση, είναι γυμνασμένος. Είναι γυμνασμένος. Να ξέρετε, δεν είναι αγυμναστός. Είναι γυμνασμένος, έχω μια ένσταση. Είναι ξάδερφός του. Όχι. Είναι ογκόμενός του. Λοιπόν, αυτό ήταν το παιχνίδι μας. Ελπίζουμε να το διασκεδάσετε όπως το διασκεδάσαμε κι εμείς. Και αλήθεια λέω, 454. Γράψτε ένα τριψήφιο αριθμό από κάτω για την Κατερίνα. Για να δούμε ποιος τη σκέφτεται. Πατήστε ένα like αν σας άρεσε αυτό το βίντεο. Α, ακολουθήστε μας σε Facebook, Instagram και Twitter. Και μην ξεχάσετε να πατήσετε εγγραφή στο κανάλι μου. Περιμένουμε τα σχόλιά σας από κάτω. Ψάξτε τη μαγική λέξη στα σχόλια. Αφήστε και ένα τριψήφιο για την Κατερίνα. Και εμείς θα τα πούμε είτε μόνοι μου είτε με παρέα την επόμενη φορά. Φιλάκια πολλά! Γεια σας! Yeah.